Πήραν οι παίχτες της ΑΕΚ με τον Γιωργάτο. Νέο γέμισμα. Ο Ίβιτς, ο Κάς από μακριά. Εύκολα μαζεύει ο Κώστας Καλκιάς. Σαμαρτεάν στον Κωνσταντίνου. Μπάλα βρήκε σε πόδια. Ο Παπαδόπουλος με στη... ο Μάριτς με στην περιοχή. Κόρνερ. Ο Ρουμάνος, ο Λουτσιάν Σαμαρτεάν. Στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Λίγο πριν από το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πέρασε η μπάλα. Γκολ 1-0. Για τον Παναθηναϊκό από τον Κυριάκο που είχε περάσει μπροστά. Και τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας τη ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 19. Από το φάουλ του Σαμαρτεάν, ο Κυριάκος είναι ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Σιώτης προσπαθεί να ψηκώσει τους παίκτες του, καθώς Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξανά εδώ, το φάουλ από τον Σαμαρτεάν. Κυριάκος πέφτει. Με το κεφάλι πρέπει να έχει δει τη μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα του Χιώτη, καθώς χάθηκε το μαρκάρισμά του εκεί από τον Κατσουράνη μέσα στην περιοχή. Έτσι είναι το 1-0. Σαμαρτεάν, ο Παπαδόπουλος θέλει να γυρίσει, ο Μπορμπόκης του κλείνει το χώρο. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κωνσταντίνου, ο Φίσας 2-0. 2-0 με τον Φίσα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 27. Από τον Τάκη Φίσα. Σε μια φάση που οι αμυντικοί της ΑΕΚ δεν κατάφεραν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Έχουν διαμαρτυρίες προς τον Εφημιάδη από το Χιώτη που παίρνει κίτρινη κάρτα. Ο Φίσας κάνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2. Ξανά εδώ, για να δούμε. Ο Παπαδόπουλος γυρίζει με τον Μπορμπόκη. Ο Σταντίνου δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Ο Χιώτης πέφτει, ο Φίσας έρχεται και με διπλή προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Χιώτης διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, υποθέτω, του Φίσα. Εδώ. Όχι, δεν νομίζω. Μπάλα στα δίχτυα, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από τον γκολ του Τάκη Φίσα. Η κίτρινη κάρτα στο Χιώτη για τις διαμαρτυρίες του. Τον Γεωργία που είναι μόνος από αριστερά. Ο Κάς, φάουλ. Φάουλ του Μικάλσεν. Έπεσε άσχημα ο Δανός πάνω στο Κύπριο. Χτυπήσει ο Κάς με τον αγώνα έπεσε ο Μικάλσεν. Πολύ δύναμη. Ναι. Κάρτα είναι και εδώ νομίζω. Έτσι, βεβαίως. Μια επικίνδυνη παλιά. Κάθετα για να τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόρας πήρε εδώ από τον Κωνσταντίνο και ο Κυριάκος από τον ΟΚΑ. Offside ο Κωνσταντίνο στη συνέχεια της φάσης. Ο Χιώτης εκτελεί γρήγορα. Εδώ η προηγούμενη φάση δεν ήταν offside ο Κωνσταντίνο στην υπόδειξη του βοηθού. Εάν χάσει και τον Μόρα η ΑΕΚ θα έχει τεράστιο πρόβλημα πια στην αμυντική γραμμή. Γεωργιάς εδώ προσπάθησε να κόψει αλλά η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο. Στάουτας. Μόνος του πέρασε, άφησε πίσω του δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, κάνει και το σουτ, η μπάλα είναι κόρνερ. Κασάπης, βέβαια, μεγάλες απώλειες. Ο Κατσουράνης εδώ πάνε να τα κάνει όλα μόνος του, ο Ίβιτς, ο Μπορμπόκης, ο Γιωργάτος καλύπτεται, το πλασέ η ΑΕΚ λιώνει 2-1. Μια φορά κατάφερε να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ και ο Γιωργάτος είναι αυτός που με το αριστερό του πόδι στο 42. Πιώνει για την ΑΕΚ στο σκορ. Και παίρνει κάρτα ο Σεϊταρίδης. Γιατί διαμαρτυρήθηκε στο βοηθό. 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ξανά εδώ η φάση. Με την κάθετη πάσα του Μπορμπόκη. Ο Γεωργάτος προλαβαίνει το Χαλκιά στην έξοδο. Και με το αριστερό πλασάρι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2. Το παιχνίδι ξαναπαίρνει φωτιά. Καλύπτεται 100% ο Γιωργάτος από τον Χένριξεν που είναι στο βάθος. Είναι καταπληκτική η πάσα του Βασίλη του Μπορμπόκη και εδώ ξανά η φάση του γκολ. Έτσι, η εκτελεστική ικανότητα του Γρηγόρη. Έχει πολύ ψωμί και πάντοτε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες γίνονται σπουδαία μάτς, γίνονται πολλές ευκαιρίες, μπαίνουν αρκετά γκολ. Για να δούμε, κλέβει ο
Γιορδάτος από το Σεϊταρίδη. Ο Φινιάδης τώρα είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη. Βγάλει κάρτα δεύτερη στο Σεϊταρίδη που προηγουμένως διαμαρτυρήθηκε. Και θα φύγει ο Σεϊταρίδης. Θα μείνει με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός. Γιατί προηγουμένως ένα λεπτό διαμαρτυρήθηκε για το offside. Για offside στον goal του Γιωργάτου. Και τώρα μέσα σε ένα λεπτό ο Σεϊταρίδης παίρνει μια ακόμα κίτρινη κάρτα και ο Παναθηναϊκός μένει με 10. Βλέπουμε λοιπόν πόσο επιφόλαιοι μπορεί να είναι οι προσφεστές μερικές φορές. Ήρθε, διαμαρτυρήθηκε, πήρε την κάρτα την κίτρινη και τώρα στερεί από την ομάδα του. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τώρα ο Σεϊταρίδης απαρηγόρητος φεύγει. Γιωργάτος, Τσάρτας. Για τον Γιωργάτο που γυρίζει, ο Χαλκιάς μαζεύει. Επικίνδυνη στιγμή για την ΑΕΚ. Τώρα αλλάζουν. Τσάρτα στη σέντρα. Ο Κωνσταντίνο έχει γυρίσει πίσω. Γιωργάτο στη κόντρα. Out. Μπάλα βρήκε πάνω στον Ίβιτς. Με εκτέλεσε τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τελείωσα Μαρτιάν. Πέρασε η μπάλα. Ο Ζουτάωτα στο σουτ. Κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 55. Κάση. Δεν έχει φανεί. Όχι, όχι, καθόλου. Πάλι ο Τσάρτας, φανταστική ενέργεια έκανε. Ο Ίβιτς, εκεί ποιος, ο Γεωργάτος. Out. Μόρας χάνει από τον Κωνσταντίνο, όχι. Παίρνει ξανά ο μικρός. Ανοίγει την μπάλα, ο Χένριξεν. Ο Γεωργάτος, παίζει το Εφηνιάδης, είναι πολύ κοντά στη φάση. Για να δούμε. Εδώ ο Μόρας. Υπάρχει επαφή του Χένριξεν, έτσι. Ναι. Και είναι και μέσα στην περιοχή. Υπάρχει επαφή, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και ότι ο Μόρας έπεσε μόνος του. Ή πέφτει. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη φάση. Για να δούμε. Απλώνει το πόδι ο Χένριξεν. Το ερώτημά μου είναι αν βρίσκει ή όχι το Μόρα. Ένα πάρα πολύ δύσκολη φάση για το διαιτή που ήταν κοντά. Από ένα πλάνο φάνηκε ότι υπήρχε επαφή. Από άλλο ότι. Και βέβαια έξυπνο ο Μόρας πήγε. Ναι, πήγε πάνω στον Χένριξεν. Να το... Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ο Σαμαρτιάν είναι μπροστά. Ο Κωστένογλου. Πέφτει ο Σαμαρτιάν, αφήνει ο Ευθυμιάδης στο παιχνίδι να συνεχιστεί. Δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα χέρια του ότι έκανε βουτιά ο Ρουμάνος. Για να δούμε εδώ. Το πέφτει ο Κωστένογλου. Νομίζω είναι περίπου είναι, ίδια φάση. Είναι έτσι. Δύο φάσεις οι οποίες όμως θα συζητηθούν. Δηλαδή και ο Σαμαρτιάν, βέβαια ακριβώς, υπάρχει προβολή καθαρή που δεν είναι στην μπάλα του Κωστένογλου. Στα πόδια του Σαμαρτιάν θα μπορούσε και στις δύο περιπτώσεις να δώσει πέναλτι και να μην του πήγε κανείς τίποτα. Ζαγοράκης. Πάνω στο Χένριξεν πρέπει να βρει την μπάλα. Δεν απομακρύνθηκε. Ο Τσάρτα σεντραρεί. Περνάει η μπάλα. Ο Ναλιτζής πέφτει. Ο Ευθυμιάδης δίνει πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Κυριάκου με το χέρι δείχνει ότι τράβηξε τον Ναλιτζή. Το 81. 9 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Δραμινός στείνει την μπάλα στην Ασβεστένια Βούλα. Κυριάκος με ναι, τον Αλιτζή. Με τον Αλιτζή, το φαίνεται ότι τραβάει, το κρατάει. Εδώ τραβάει ο Κυριάκος. Ναι, τραβάει κανονικά. Ξεκάθαρα τον Αλιτζή. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Τσάρτας εκτελεί, ο Χαλκιάς μαζεύει και κρατάει τον Παναθηναϊκό στο κεφάλι του σκορ. Άσχημη εκτέλεση από τον Τσάρτα. Πολύ θετική επέμβαση από τον Χαλκιά που σωστά μάτεψε και έπεσε δεξιά για να μαζέψει την μπάλα στο χτύπημα του Τσάρτα εδώ. Πολύ καλή επέμβαση από το Χαλκιά στο 83. Μια επέμβαση, ολόκληρη νίκη μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό και τι νίκη μάλιστα, μες στη Νέα Σμύρνη. Για να δούμε εδώ τον Κωνσταντίνου. Τσάρτας. Γιωργάτος. Γκολ! Φανταστικό. Φανταστικό γκολ από τον Γρηγόρη Γιωργάτο στο 87. Γιωργάτος που δοκίμασε να βγάλει σέντρα. Ευνηδιάστηκε ο Χαλκιάς, ο οποίος περίμενε σέντρα, ο Γιωργάτος έκανε σουτ, προσπάθησε να διώξει ο Χαλκιάς, μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του, η ΑΕΚ ισοφαρίζει το 87 σε 2-2. Μανώλη, θέλω να πω ότι ο Γιωργάτος αυτό ήθελε να κάνει. Θα δεις ότι θέλει να κάνει σέντρα, μετά βλέπει τον τερματοφύλακα και σουτάρει με το εξωτερικό φάλσο του αριστερού του ποδιού και βάζει γκολ. Αυτό ήθελε να κάνει ο Γιωργάτος ακριβώς. Ενώ έβλεπε για σέντρα, δεν είδε συμπαίχτες του,
Σούταρε με το εξωτερικό βάλτι του ποδιού του, το αριστερό και βάλε γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Ορίστε, εδώ είναι εξωτερικό. Είναι ακριβώς έτσι. Πολύ όμορφο γκολ. Το δεύτερο της βραδιάς. Από το καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ, έτσι. Από τον κορυφαίο παίκτη της ΑΕΚ. Το 2-2, 3 λεπτά πριν από την έξι, κοιτάξτε από πόσο δύσκολο σημείο ο Γεωργάτος γυρίζει την μπάλα. Hello to all of you. Hello, Nicola. Το μισχάκ μου ότι χασόβλε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ σημαντικός αγώνας για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πιο δυνατά έχετε την κατασκευή. Ήταν πολύ σημαντικός αγώνας αυτό εδώ τον Παναθηναϊκό. Μισχάκ ασέ μου ότι μου κουτσά το βαμό. Και πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Στο φως ελ καβάρζα, μισχάκ μανίαν μου. Τελικά ήταν ενδιαφέρον ο αγώνας που εξελίχθηκε. Η ομάδα προηγήθηκε 2-0, αλλά κατάφερε η ΑΕΚ να γυρίσει στον αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Μπέραγα σιουρχάκλανο σαχκάν, αμυστικά καφάχ μη πιενατένο ιουταρτάκτη. Από τη στιγμή που χάσαμε και έναν παίκτη στον αγώνα, έγινε πιο τεχνικό το παιχνίδι για μας. Στο φως ελταβάρο στάιμ, μη πιενατή, ουλάει ΑΕΚ σαλτού ιουταρμπα μισχάκ, αλλά ίσως η τοτσάρα μπιπινατή η τοτσάρα τοβά. Τελικά το αποτέλεσμα του 2-2, παρόλο που φάνηκε και στο δεύτερο μήχρονο ότι η ΑΕΚ ήλυχε περισσότερο τον αγώνα, είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ξέρω. Ερωτήσεις. Μια ερώτηση, παιδιά. Είστε εξαρεστημένος από την επιβολιότητα του Σιχαρίδη. Μέσα σε ένα λεπτό έκανε δύο χαζές και τρεις κάρτες και πήγε. כל שחקן שמורחק, אני תמיד מאוכזב, ובטח ובטח במשחק כזה חשוב כמו היום, אבל בכדורגל קורים כאלה דברים, ונצטרך לדאוג שלא יקרו יותר. כל פקטיס או פיוס אפובלת יתדיוס לאוס, תונה פוריטבי. Αγώνας είναι, γίνονται τέτοια πράγματα, θα επισημάνει ο παίκτης να μην γίνονται τέτοια λάθη. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Πόσο δύσκολο ήταν για τον Παναθηναϊκό να αγωνιστεί σήμερα σε ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι μετά από μια βαριά ήττα? כמה קשה היה לפנתניקו לשחק במשחק כל כך קשה אחרי הפסד גדול באירופה. הכל פה נהיה חשוב. בליגה של 30 מחזורים, אז המשחקים פה, כמעט כל משחק הוא משחק דרמטי, ניצחון דרמטי, הפסד דרמטי, ו... ο κάθε αγώνας που διεξάγεται είναι πολύ σημαντικός αγώνας και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται 30 αγωνιστικές, ο κάθε αγώνας μπορεί να είναι σημαντικός για τις κάθε ομάδες. Βεκαντουρέγγελ, μάλλα ασώτιας γαμ εφσεδίμ. Και στο ποδόσφαιρο τι να κάνουμε, υπάρχουν και Βελεφαμίμ εφσεδίμ κμό 5-0. Και μερικές φορές ήττες με 5-0. Αλλά ανοί αμάρτη κβαρκάμα παμίμ. Λεφαμίμ, λο ταμίτ, βελεφαμίμ. עדיף להפסיד 5-0 מאשר 5-1-0. לפעמים. מריקס פורס ומוסטלן להפסימני אותי נקליטר הנחסיס מי אפורה פד מידן פרן נחסיס פד פורס אין המידן. אז זה נכון, זה לא קל לבוא אחרי 5-0. הנה עוד, זה נקלטו לא איפה כל הנבורס נפנלטיס στο κανονικό παιχνίδι σου μετά από τέτοια ήττα. Αλλά να έχουμε υψάδουμε λέει Manchester United. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι έχουμε χάσει στη διαδικασία. Σε 4 σονίμα χρονό υψίδω με Champions League Rack πάμε χάρη με την Real Madrid. Που τα τελευταία 10 χρόνια έχει χάσει μόνο μία φορά από τη Real Madrid. Αν είμαι καμπέλετ κόλα μπικόρετσα ήττα αλέινου. Δέχεται όλες τις κριτικές ο προπονητής για την που μεσολάβησε μέχρι το παιχνίδι σήμερα. Αλλά λότσαρα κλασέτ μη προπόρτια. Αλλά δεν θέλουν να διωγγωθούν περισσότερο τα γεγονότα τα οποία πραγματικά εξελίχθηκαν. Manchester United, η κουτσά καρέγα η Φτερτοβά, κοιμάτ Νικόλα κουτσά του Ευρώπα. Η Manchester αυτή τη στιγμή είναι, πιστεύει, η καλύτερη ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει στο Champions League. Ακόλ μικρά είναι ρωτσέλε βαραχετάει καλά νικουδά σε εμπλαχούν για τη Λακορούνια. Θα ήθελε επίσης να ευχηθεί στην ΑΕΚ συγχαρητήρια, να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τον βαθμό που πήρε με τη Λακορούνια. Λεφαχώ του υπηρετένου, αν είμαι καβέσαι να έχω να βίνω κοντότ, με μισθά έχουν και την Γκλάσγκο. Και πιστεύω ότι στον επόμενο αγώνα με την Γκλάσγκο θα φέρουμε και εμείς τους επιθυμητούς βαθμούς. Από το Διάτ
από τις μέρες που μεσολάβησαν, από τη νύχτα της Τρίτης μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ένιωσε ότι υπάρχει μια απειλή για την καρέκλα του ή ότι εδώ είναι Ελλάδα και πολύ συχνά προχωρούν οι ομάδες και αλλαγές προβολητών. אני שמעתי, אבל אני לא הרגשתי שום דבר. אני חושב שבכל השיחות שלי עם הבוסים שלי, הכל היה על הצד הטוב ביותר. Έχει ακούσει φήμες, αλλά μέσα στην ομάδα δεν υπήρχε τίποτα. Το κλίμα ήταν πολύ ήρεμο. Τίποτα περισσότερο. Το παιχνίδι ήταν σημαντικό για δύο ομάδες, και εμάς και το Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ντέρμπι που δεν μπορώ να πω ότι ήταν στα πλαίσια τα άλλα ντέρμπι προηγούμενα. Ότι πέτυχε καλό ποδόσφαιρο, όχι. Περισσότερα ήταν δυνατό ποδόσφαιρο, νευρικό και από δύο ομάδες με πάθος. Μπορούμε να πούμε ότι χωρίς καμία ευκαιρία, ούτε εμείς ούτε ο Παναθηναϊκός, εμείς φτάσαμε σε τέτοια περίπτωση να χάνουμε 2-0. Δύο φάσεις που μας βάλανε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ευτυχώς για μας πετύχαμε γκολ πριν να τελειώνει το πρώτο μίχρονο, 2-1, που έπαιξε σημαντικό ρόλο για να συνεχίζουμε δεύτερο μίχρονο όσο μπορούμε καλύτερα, και μετά ιδιαίτερα που έμενε και χώρισε ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός, να ισοφαρίσουμε, ίσως να κερδίσουμε. Αν το πέναλτι έγινε γκολ, ίσως μπορούσαμε να πετύχουμε και το τρίτο. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο δεύτερο μίχρονο, ιδιαίτερα εκεί που ήμασταν με παραπάνω ένα παίκτη. Πιστεύω ότι χωρίς να με υποτιμήσει ο Χέας, δεν έχει κάνει προπόνηση ποτέ καλύτερη από σήμερα που έχει κάνει. Όταν λέω αυτό, εννοώ χωρίς να κατηγορώ κανένα, ούτε παίκτη μου, ούτε να υποτιμώ κάποιον, αλλά αυτές τις ψηλές βάλες σήμερα, τσέντρα που έχουμε εμείς κάνει, το δεν έχει κάνει κανείς. Ούτε θα κάνει. Στο τέλος, πιστεύω. Γιατί δεν με ακούσατε, παιδιά? Δεν ακούγεται. Είπα ότι καλύτερη προπόνηση δεν θα έχει κάνει ποτέ για center shoot όπως το έχει γίνει σήμερα στο παιχνίδι. Μετά από όλα αυτά πιστεύω, συμφωνώ ότι δίκαια είναι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά την άμυνα. Και στο τέλος, με τη ισοπαλία πιστεύω μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή ευτυχία στο Champions League, καλή πορεία. Τουσκό, για τα διαβίτης, όπως πήγε το παιχνίδι, το δεύτερο επίπεδο, μια παίρνει από την αρχή την καροχή, πιέζει πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός τραγέται αισθητά πίσω, θα δίνουνε μόνος του κλεισμένος, άρα η πάντα δεν φτάνει, και όλη πίεση στην περιοχή. Περιμένουμε λοιπόν όπως κυλάει το παιχνίδι, αρκά η γρήγορα, είναι θέμα χρόνου, θα σου φαρίσει. Βάλει την παρακάτω, θα βάλει ένα τρίτο γκολ. Και είδαμε αυτό το πράγμα, για πέσει παραπομισή ώρα. Αυτό είναι που το έχω... Δεν μπορώ τώρα ούτε θέλω τώρα να πω ότι έχω πει και πώς τι έχω πει. Απλά είναι λάθος ένα που... Γι' αυτό το είπα ότι δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Περιμέναμε συνέχεια, επειδή έχουμε δύο ψηλούς παίκτες, πάμε και δεν μας πετύχανε και αυτά τα τέτοια σουτ που κάνανε. Και ο Γιωργάτος και ο Σάρτας και ο άλλοι, όλες τις μπάλες είναι πάρα πολύ υψηλές και πιο εύκολες για το τερματοφύλακα. Δεν τους είπατε
μπορεί, το πείστε. Αλλά κάτω. Αυτό είναι λάθος που, αυτό είναι το που δεν έχουμε κάνει. Από άλλη πλευρά, παιχνίδι άρχισε και ο Παναθηναϊκός περίμενε με κόντρα περισσότερα και καλά έκανε, αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν είχαμε, δεν είχαμε μία λόγω. Καταρό που μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. Γιατί κάνουμε πολλά λάθη, από το center shoot, από στο κέντρο ιδιαίτερα νεύρα είχαμε και εμείς και ο Παναθηναϊκός. Εκεί κάναμε λάθη πάρα πολύ και εμείς και ο Παναθηναϊκός. Και εκεί που δεν μπορείς να βάλεις γκολ, με πέναλτι που εύκολα θα πεις έτσι πέντε φορές από αυτό που έχει βάλει ο Γρήγορη. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αυτά είναι έτσι. Καταρχήν πρέπει να είναι στο δικιά σου λίγο χάλια γιατί δεν ακούγεται καθόλου η φωνή σου. Απορώ δηλαδή αν την ακούει ο Σταγκρός μπροστά από την ακούει. Πάση περιπτώσει όμως, ξέρω τη Βρέσκο θέλει να σου πει για το παιχνίδι με την Πορτίκο. Μα είχε πει ότι έχει βρεθεί ο παίκτη, θα έχει πάει τα πέναντι. Α, σε τεπορτή, α, το πέναντι. Πήγε να χτυπήσει το πέναντι, ο παίκτη που είχε τη χειρότερη ψυχολογία. Τον έβριζε το μισό το κήπεδο, ίσω είχε παραπάνω, που δεν είχε καταφέρει να βγάλει μέχρι τότε καμία μεταβίβαση. Δεν δέχουμε αυτή η ερώτηση. Δεν δέχουμε πρώτα απ' όλα να το πει έτσι, ότι τον έβριζε το μισό κήπεδο. Αυτό είναι το δικό σου. Όχι, δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει έτσι. Εκείνη τη στιγμή παίρνει μπάλα αυτό που είναι πιο ήρεμος και πιο ψυχολογικά έτοιμος για να κάνει αυτό. Ο Τσιάρτας ήταν λοιπόν πιο ήρεμος. Ήτανε πιο ήρεμος εκείνη τη στιγμή και πήρε. Και πάντα παίρνει πρωτοβουλία αυτός παίκτης που το ξέρουν. Κάθε ένας εδώ είναι και Γρήγορη, μπορεί να σας πει και ο Γρήγορη. Δεν θέλω να πάρω θέση και να πω αυτός θα χτυπήσει. Ο Τσιάρτας είναι από πρώτη στιγμή, αυτός παίρνει και παίρνει κάποιος άλλος. Ο Μπορμπόκης. Α, τώρα που στα τρία παιχνίδια χάσαμε τρία πέναλτι, αυτό είναι άλλο. Γιατί σε καλή ψυχολογία δεν ήταν που χτύπησε πέναλτι ο Νελτζής και ο άλλος, ο πώς ήταν. Η δική μου ερώτηση είναι τελικά ο Θεάρτας είναι αυτός που ουσιαστικά μας έχει πει ότι δεν έχουμε βρει το παίκτη. Γιατί... Όχι, αυτός χτυπάει πέναλτι. Δεν έχει χτυπήσει όλα τα χρόνια πέναλτι ο Τσάρτας και ο Νικολαίδης. Χτύπησε κανείς άλλος. Δεν θες να πας μέσα εσύ να χτυπήσεις και εγώ. Δεν παίζει ρόλο τώρα αυτά. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έχουμε παίκτες που μπορούμε να τους πιστεύουμε. Έχουμε αυτές τις ανεκτικές λύσεις και δεν θέλω σε αυτό το θέμα να... Και στο μέλλον μπορεί να έχουμε, αλλά θέλουμε να έχουμε κάθε παίκτη έτοιμο και κάθε παίκτη είναι έτοιμος και ξέρει να αγωνιστεί όποτε χρειάζεται σε όποια θέση τον βάλεις. Τώρα να πω εγώ ποιον πονούσε περισσότερα εμάς στο Παναθηναϊκό, δεν είναι. Ούτε θέλουμε δικαιολογία, καμία. Όχι, όχι. Άλλος, παιδιά, κυρίως. Ορίστε, κύριε. Καλησπέρα, καταρχήν. Νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Το γεγονός ότι καταφέραμε και προηγούμασταν 2-0. Και νομίζω ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και άλλες δύο φάσεις, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκαν δύο άτυχες στιγμές για την ομάδα μου. Η πρώτη που μειώσε η ΑΕΚ σε 2-1 και το δεύτερο, το ατυχές γεγονός ήταν ότι μείναμε με ένα παίχτη λιγότερο. Από εκεί και πέρα, αναγκαστικά, όπως είπε και ο προπονητής μου, σίγουρα αλλάζεις ριζικά τα πλάνα της ομάδας. Προσπαθείς να προσαρμοστείς σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω ότι για να καταφέρεις και να παραμείνεις μέσα στο παιχνίδι και να πάρεις ένα θετικό αποτέλεσμα όπως καταφέραμε και αξίζουν όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, είναι ότι πρέπει να έχεις τρομερά ψυχικά αποθέματα και νομίζω ότι όλα τα παιδιά το είχαν και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι πίσω, όπως αφήσαμε και το προηγούμενο πίσω και πρέπει να κοιτάμε πάντα το επόμενο.
Από τη μεριά μου θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που ήταν για άλλη μια φορά κοντά μας και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και πραγματικά νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει όσο γίνεται περισσότερο για την προσπάθεια που γίνεται φέτος. Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους, δουλειά από όλα τα παιδιά και προχωράμε. Εύχομαι στην ΑΕΚ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και στο Champions League. Όπως και εμείς, έτσι και η ΑΕΚ, χρειάζεται μια καλή πορεία στην Ευρώπη για να ανέβει όσο γίνεται ψηλότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς θα έχεις μια βραδιά που πάρα πολλά πράγματα σε ευνόησε. Πάρα πήγαινε ψηλά, μάζευες, έδειξε μια σταθερότητα πολύ σοβαρή σε μεγάλο διάστημα του αγώνα και στο 88 και είναι αυτή η γνωστή φάση. Νιώθεις ότι ο γρηγόρης απορρόιδευσε. Νομίζω ότι ενέργησε πιο έξυπνα από ό,τι περίμενα. Το γεγονός ότι επί 88 λεπτά η ΑΕΚ προσπαθούσε μέσα από σέντρες να πετύχει και σίγουρα όταν είναι κλειστή άμυνα, ειδικά που παίζαμε κλειστά αναγκαστικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά προσπαθείς να πετύχεις κάποιο γκολ μέσα από κάποιες σέντρες. Νομίζω και στα τελευταία λεπτά είχα την εντύπωση ότι ο Γρηγόρης θα προσπαθούσε να κάνει αυτό το ίδιο πράγμα, αλλά νομίζω ότι ενέργησε πιο έξυπνα από ό,τι περίμενα. Είναι σίγουρα ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν δίκαιο. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία αν ξεκινάς τώρα ή μετά. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό για την ομάδα. Από τη στιγμή που ο προπονητής σου εμπιστεύεται τη θέση κάτω από τα δοκάρια ή μια θέση μέσα στην ομάδα. Εγώ προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Σίγουρα τα συναισθήματα για μένα και τον Παναθηναϊκό είναι γνωστά, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθώ να ενεργώ και συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά. Όπως όλα τα παιδιά για να δίνω και εγώ τον καλύτερό μου εαυτό. Η φάση του πέναλτι είναι ένα πέναλτι. Νομίζω ότι προσπαθεί και ο ποδοσφαιριστής να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ο τερματοφύλακας να αποσβήσει. Νομίζω ότι σε αυτό πέτυχα εγώ στη συγκεκριμένη φάση. Όπως στη φάση ας πούμε, του Γρηγόρη που πέτυχε το γκολ, εγώ σε αυτή τη συγκεκριμένη ήμουν, θα έλεγα, τυχερός από τις φάσεις. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Έχω παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό. Έχω παίξει πολλές φορές αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό και μετά το παιχνίδι της Τετάρτης, το 5-0 με τη Μάντσεστερ, στα αυτιά μου ηχούσαν ότι θα πάμε να περάσουμε ένα εύκολο παιχνίδι, ένα περίπατο, θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό πολύ εύκολα. Και πίστευα από μέσα μου ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλη ομάδα και θα πουλήσει ακριβά το δωμάτιο της εδώ. Ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός δεν πάτησε την περιοχή και βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 από στιγμένες φάσεις. Για μένα είναι πολύ αρνητικό αυτό, ειδικά για την ομάδα μου, να τρώμε τέτοια γκολ από στιγμένες φάσεις. Το 70% στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα γκολ παίρνουν από στιγμένες φάσεις και εμείς πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Συνεχίσαμε μετά το παιχνίδι. Μετά την αποβολή του Σιδηταρίδη, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για μας. Προσπαθούσαμε να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο, ανορθόδοξο βέβαια ποδόσφαιρο, γιατί ήταν η ψυχολογία μας πολύ λάθος. Χάναμε τον Παναθηναϊκό, θέλαμε πολύ να κερδίσουμε και όλες οι ενέργειες που κάναμε ήταν βεβαιασμένες για να προσπαθήσουμε να βάλουμε γκολ. Και αυτό ήταν λάθος. Πιστεύω ότι όλες οι σέντρες που κάναμε και εγώ και ο Βασίλης και όλοι οι παίχτες που πήγαιναν τόσο λάθος, ήταν από τη βιασύνη μας να πάει μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού ώστε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην καρδιά του Παναθηναϊκού. Και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο του Χαλκιά, που έπιανε την μπάλα πολύ άνετα και ξέρουμε ότι είναι και πολύ καλός στις εξόδους, έτσι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι τώρα δεν ούτε να χαρώ, ούτε να στεναχωρηθώ. Είναι άλλη μια ισοπαλία για την ΑΕΚ. Συνεχίζουμε, το πρωτάθλημα έχει μακρύ δρόμο και βλέπουμε. Υπήρχε ένας παίχτης φίλος μου που μου είπε αυτό το πράγμα. Και το θυμήθηκα το 88, όπως μου ήρθε η φάση αυτή. Μου είπε πολλές φορές, άμα βγεις από εκεί, προσπάθησε να σουτάρεις.
Δεν μου είχε τύχει τόσο πολλές φορές από εκείνο το σημείο. Είδα ότι ό,τι σέντρα πιάναμε έβγαινε και την έπιανε. Κοιτάω να δω ποιους παίχτες έχω για να βγάλω τη σέντρα σε εκείνη τη φάση. Βλέπω ήταν δύο και οι δύο ήταν μακαρισμένοι από τον Χένιξεν και τον Κυριάκο. Και το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να σουτάρω. Έπιασε καλό το σουτ βέβαια, ήταν και θέμα τύχης έτσι, γιατί μπορεί να πιάσει και να πάει και έξω και να πάει και. Τέλος πάντων. Μπήκε γκολ όμως και έληξε το παιχνίδι 2-2. Μετά από μια άσχημη ψυχολογία, μετά από ένα πέναλτι χαμένο που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι. Εγώ μόλις χάσαμε το πέναλτι, λέω χάσαμε και το παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί είμαστε και Έλληνες, έτσι, δεν είμαστε Γερμανοί. Έτσι ακριβώς. Σε έφυγε βέβαια το κύριο αριστερά. Ναι. Το όνομα του συμπαίκτη, γιατί δεν το λέτε. Ένας παλιός συμπαίκτης. Παλιός. Ναι. Α, όχι αυτό. Τι γιατί να το κάνεις αυτό λόγω του χαρτιά. Ναι. Τον ήξερε μάλλον καλύτερα. Το βρούνε. Το γεγονός ότι για την άκρη σου πρώτη στο αγώνα και όχι μόνο το εξαιρετικό αλλά ότι ανάγκασες και τους άφησες να φωνάζουν το όνομά σου θεωρείς ότι είναι δικαιοσύνη. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό. Εγώ είμαι καλά, παίζω ποδόσφαιρο καλό, προσπαθώ. Τώρα ο κόσμος τώρα σε φωνάζει, σε επιφημεί. Την άλλη Κυριακή, άμα παίξω άσχημα, θα αρχίσει πάλι να βρίζει. Πρώτον εμένα. Μόνο προσπαθείς, πρέπει να προσπαθείς συνέχεια, να κάνεις την προπόνηση, να είσαι καλά στο παιχνίδι, να έχεις καλή ψυχολογία πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα είναι θέλημα Θεού και θέλημα δικό σου το πώς θα βοηθήσεις, έτσι. Ναι, εντάξει. Για σκέψου κι εσύ. Να είσαι στη δουλειά και να σε βρίζουν. Εντάξει, είναι καλύτερα. Εγώ είμαι το Τούσκο Μπάγκελ, εσείς είναι μια χαρά με τον κύριο Κατάγκελ. Τούσκο Εγώ το έχω πει. Είναι κάτι που απασχολεί τον κόσμο, η σχέση με την εθνική μας. Εντάξει, εγώ δεν έχω. Όταν έφυγα την εθνική, δεν ήταν το πρόβλημα ο Ερχάκη. Ήταν κάποιο άλλο λόγο. Το έχω πει και το ξαναλέω. Εγώ είμαι στην. Το βγήκα και είπα γιατί πολλοί κόσμος πραγματικά με σταματάει και μου λένε και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και Παεξίδες να γυρίσουν στην εθνική. Εγώ είπα, είμαι στη διάθεσή του. Αν θέλει, με καλεί. Αν δεν θέλει, εύχομαι καλή επιτυχία στην εθνική και πραγματικά το αξίζει.